Τα γαλλικά σχολεία έχουν ανοίξει ξανά σταδιακά μετά την καραντίνα, αλλά μόλις λίγες εβδομάδες χωρίζουν τους μαθητές από τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Προκειμένου τα παιδιά να καλύψουν την ύλη και να αποκτήσουν ξανά αυτοπεποίθηση πριν τις διακοπές, η γαλλική κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή ένα μαζικό πρόγραμμα εκμάθησης διακοπών για εκατομμύρια παιδιά ηλικίας από 3 μέχρι 17 ετών. Σίγουρα δεν κάνουμε θαύματα. Νομίζω ότι στόχος είναι να τους δώσουμε πίσω την αυτοπεποίθησή τους, να μπορούν να περιμένουν με αγωνία την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με αυτοπεποίθηση. Έχουν επιστρέψει στο σχολείο, έχουν δει τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους. Είναι μια γέφυρα μεταξύ της καραντίνας και της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Donc en fait, c'est un peu une liaison entre la période de confinement et la rentrée de septembre. Για τους γονείς που δεν μπορούσαν να πάνε στην εργασία τους επειδή έπρεπε να προσέχουν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της καραντίνας, τώρα η ευκαιρία του να έχουν κάπου να τα αφήσουν ενώ είναι στη δουλειά είναι πολύτιμη. Είναι καλό για εμάς όταν είναι εδώ αντί να μένουν σπίτι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Δεν κάνουμε διακοπές. Είμαστε στο σπίτι. Αυτές οι διακοπές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κατασκήνωση για εκείνους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν πραγματικές διακοπές, και όχι μόνο για τα μικρά παιδιά, αλλά και για τους εφήβους. Πολλά παιδιά δεν θα μπορέσουν να κάνουν διακοπές όπως άλλες χρονιές, και γι' αυτό έχουν ληφθεί αυτά τα μέτρα ώστε τα παιδιά να μπορούν να περάσουν ευχάριστα τις διακοπές σε ένα άλλο πλαίσιο. Φυσικά δεν θα περνούν όλα τα παιδιά τον χρόνο τους με τον ίδιο τρόπο, καθώς τα σχολεία προσαρμόζονται στις ανάγκες ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να καλύψουν τα μαθήματα που έχασαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα.